Κουράς μειώνεται. Πάνω στο μειώνεται. Πέτες μειώνεται. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην χριστουγεννιάτικη εκδήλωση «Θεός μειώνεται εν σαρκή των ενωριών Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και αναλήψεως του Κυρίου Αμυνταίου. Θεός εφανερώθη εν σαρκή, κατά τη ρίση του Αποστόλου των Εθνών Παύλου προς τον Τιμόθεο. Κι όντως, ο ίδιος ο Θεός Λόγος λαμβάνει την ανθρώπινη φύση ως ένδυμα και έρχεται στον κόσμο με σκοπό να επαναφέρει τον άνθρωπο στην αρχαία μακαριότητα, όπως ήταν πριν από την πτώση του Αδάμ. Ο Μέγας Βασίλειος θεωρεί ότι για αυτόν τον λόγο ο Θεός έλαβε ανθρώπινη σάρκα, επειδή έπρεπε αυτή η καταραμένη σάρκα να αγιαστεί, αυτή που εξασθένησε να ενδυναμωθεί, αυτή που αποξενώθηκε από τον Θεό να συμφιλειωθεί με Αυτόν, αυτή που διώχτηκε από τον Παράδεισο να ανέβει στον ουρανό. Επομένως, κατανοούμε το μέγεθος της αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο. Φανερώνεται σε Αυτόν ως όμοιος με Αυτόν, για να μπορέσει να τον ανακτήσει, κοίτα στα σπάργανα του σπηλαίου του Βιθλέμ, για να τον λυτρώσει από την αμαρτία που είχε περιτυλιχθεί. Βρέφος σπαργανόμενο και από σπάργανα τύλιγμα της αμαρτίας με λυτρώνει, αναφωνεί ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων. Ενώ ο συνονόματος Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας θα πει, προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση και ανακαινίζει την εικόνα του που είχε καταστραφεί με την αμαρτία και ανανεώνει τον Ανδριάνδα που είχε παλιώσει από τον ιό της πονηρίας και τον κάνει πιο χαριτωμένο από τον πρώτο, όχι δημιουργώντας τον πάλι από χώμα όπως παλιά, αλλά δεχόμενος ο ίδιος χωρίς να μεταβάλει τη θεϊκή φύση σε ανθρώπινη, αλλά ενώνοντας την ανθρώπινη με τη θεϊκή. Έτσι μπορούμε με ασφάλεια και οδηγότυπα τελική γραμματεία να υποστηρίξουμε ότι ο Θεός φανερώθηκε εν σαρκή για να αγιάσει την ανθρώπινη φθαρμένη από την αμαρτία σάρκα. Έκανε ξανά το αδαμιαίο γένος των ανθρώπων θεούς κατά χάρη, όπως ήταν η πρωτόπλαστη πριν την παρακοή. Επομένως, ας αναλογιστούμε τι σημαίνει η φράση «Θεός εμφανερώθη εν σαρκή» για τη δική μας ανθρώπινη υπόσταση. Πλέον μετά τη γέννηση του Χριστού, η σάρκα μας είναι Αγία, το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Δεν μπορούμε να την μολύνουμε με την αμαρτία. Δεν έχουμε το δικαίωμα να παραμορφώνουμε το κατοικόνεν που ο ίδιος ο Θεός μας έπλασε. Ο σαρκωθής, Υιός και Λόγος του Θεού, μας δίδαξε ότι το σώμα δεν είναι φυλακή της ψυχής όπως θεωρούσε η πλατωνική φιλοσοφική σκέψη, αλλά το κατοικητήριο της χάριτος του Θεού. Ψυχή και σώμα αγιάζονται ταυτόχρονα. Κάθε πιστός που φέρει τον Χριστό μέσα του αγιάζει ολόκληρη την ύπαρξή του. Αλλά πώς το επιτυγχάνει αυτό? Με την αδιάλειπτη συμμετοχή του στο μυστήριο της ζωής, τη Θεία Κοινωνία. Εκεί ο άνθρωπος γίνεται Χριστοφόρος, δανείζει όλο τον εαυτό του στον Θεό. Βιώνει κατά τον πιο δυνατό τρόπο το Θεός εφανερώθη εν σαρκή, αφού ζει μέσα του ο ίδιος ο Θεός και θεώνει έτσι την ανθρώπινη σάρκα του, αφού σκοπός της ανθρωπίσεως του Χριστού ήταν η θέωση του ανθρώπου. Επιπλέον, είμαστε πλέον...
δεύτερο τροπάριο είναι το «Χαίρετε προφήτερ, ιδιόμενο εσπερινού Κυριακής πρώου Χριστού γεννήσεως». Σε ήχο, «Χαίρετε προφήτερ, yeah.
Μάνετ με το Βιθλέ, με τη Μάζου, ιδιόμελο πρώτης ώρας Χριστουγέννων, ήχος Πλάγιος Πετάρχου. Thank you.
εξ αποστηλάριου Χριστουγέννων, ύφος τρίτο. Υπάρχει
ήχος Λάκιος Τάρτος. Στην Παναγία τα χέρια του θα πάνε, τόσο πάνε
Η πλάση με χαρά ετοιμάζεται για να τα γιορτάσει. Ντύθηκα στα κάτασπρα και βουνά και κάμπι και ένα αστέρι ολόλαβρο από τα ουράνια λάμπρο. Τα χέρια σας δώσε αδέρφη ξανά. Γυναίκα Χριστούλη σε στάδιο γωνιά. Μαζί με μοιασμένη και με μια καρδιά, στον κόσμο να φέρουμε πάλι χαρά. Τα χέρια σα δώστε αδέρφια ξανά, να δούμε τον ήλιο να χαμογελά. Η θλίψη να διώξουμε από την ψυχή, και αγάπη να φέρουμε σε όλη τη γη. Εγεννήθηκε στη γη μέσα στις νύχτας της η γη.
στα θυμό σα και πολλά τη. Και τώρα μου ασκήτησα με πολύ χαρά. Μικρά Χριστούλη, σε μια φάτρα τα ποινή τα πολύ παλιά τα χρόνια. Κάποια νύχτα σκοτεινή μέσα στου πάγου και τα χιόνια. Γεννήθηκε μικρό Χριστούλη μα παιδάκι και είχε απ' τα άστρα πιο λαμπρό το γλυκό του προσωπάκι. Η μανούλα η καλή, η γλυκιά μας Παναγίτσα τον κρατούσε σαν πουλί στην ζεστή της αγκαλίτσα. Κοιτάξτε, έρχεται η Μιράζα. Θα μας μαγεύσει και θα μείνουμε στη γη. Για σπίτι σας λέω, δεν ακούτε, δεν ακούτε. Στην του χωριού. Μέσα στην αστρόφαγη βραδιά πέφτει ψηλό-ψηλό το χιόνι. Γύρω στην έμεινα γραδιά, στρώνοντας κάτω στο σεντόνι. Ούτε πουλιού ουρκά ζαλά, ούτε ένα πέρασμα προβάτου. Λες και απομένει σιγανά, είναι και ολόγια θανάτου. Να ειδώ την ποτή του μαχιά και το χαμόγελο το θέμα των Αθήνων του γύρω το μέτωπο να μωρίζω κι εγώ τη βουδία που άλλασε τα πόδια του το μαγό η βαστία πάνω του ταφού ένα άγιο ένα φτωχό κομμάτι την ώρα που άγιο μισό το μυαλό του κομμάτι. Το αστέρι που ολόλαμπρο στον ουρανό εφάνει για το Χριστούλη έφεγε που ήταν σε μια στάνη. Σαν έλαμψε, διέλυσε αμέσως το σκοτάδι και ήταν σαν όνειρο γλυκό το μαγεμένο βράδυ.